Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε γιατί το Ευαγγέλιο λέει ότι κανένα δεν μπορεί να αποκαλεί το Ιησού Κύριο παρά μονάκα διάμεσα το Άγιο Πνεύμα. Αρχίζουμε να διαβάζουμε όπω είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σα κάνω γνωστό ότι κανένα που μιλάει διαμέσα μέσα το πνεύμα του Θεού δεν λέει το Ισού ανάτεμα και κανένα δεν μπορεί να πει το Ισού κύριο παρά μονάχα για μέσα το Άγιο πνεύμα. Τι σημαίνει, σημαίνει κανένα δεν μπορεί να αναγνωρίζει το Ιησού ότι είναι Κύριο παρά μονάκα μέσα την αποκάλυψη του Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή πρέπει ο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο ίδιο με μορφή του αόρατο, να αποκαλύπτει στον άνθρωπο η καρδιά του, η κατανόηση του ότι ο Ιησού είναι Κύριο με έννοια ότι είναι Κυρίακο Θεός. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε πολλοί άνθρωποι από διαφορετική θρησκεία Αποκαλούν το Ιησού προφήτη. Αποκαλού κάθε ένα με το δικό του ιδεολογία επειδή δεν έχω αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. Απλώς επειδή ήξερα ότι ναι είτε σαν άνθρωπο και έκαμε ταύματα τότε αποκαλούσα, αποκαλούσα του προφήτη και μέσα η ιδέα του είναι έχω ιδέα και πιστεύω με το δικό του κατανόηση ότι είναι προφήτη αλλά κρυάζεσαι αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα για να γνωρίζει ότι ο Ιησού δεν είναι προφήτη, αλλά είναι ο Κύριο Κυρίακο. Αλλά ο Ιησού όμως, επειδή το στιγμή πότε έγινε άνθρωπο, είχε δύο φύση, δηλαδή ήταν άνθρωπο 100% Ιησού και επίση ήταν είναι τεό, 100% επειδή είναι τεό, 100% αλλά αυτό τη μορφή του που είναι τέικοι, χρειάζονται αποκάλυψη για να γνωρίζει κάποιο ότι είναι κύριο κυρίακο. Αλλά οι Εβραίοι επίση έβλεπαν μόνο την ανθρώπινη του μορφή, γι' αυτό τον αποκαλούσα γιο του Νταβίτ, με έννοια ότι είναι από γενεολογία του αραβωνιαστικού τη μητέρα του δηλαδή το Ιωσήφ, επειδή ο Δαβίδ είναι πρόγονο του Ιωσήφ. Γι' αυτό μέχρι σήμερα επίση οι Εβραίοι που δεν έχουν αποκάλυψη ακόμα αποκαλούν το Ισού γιο του Δαβίδ. Κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει ότι ο Ισού είναι κύριο, λέει το Ευαγγέλιο, παρά μονάχα διάμεσα την αποκάλυψη του Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πολλοί θρησκεία σήμερα σηκίζονται και όλοι αυτοί είναι μακριά από τη σωτηρία επειδή σωτηρία είναι μόνο η αληθινή πίστη με το Ιησού Χριστό επειδή αυτός είναι ο αληθινότητος, είναι ο κυρίακο. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούν να κατανοεί με τα λογικά του τότε βγάλουν συμπέρασμα με η ιδεολογία του που είναι εντελώ εκτός από την αλήθεια τότε παγιδεύονται, δηλαδή είναι σαν... Πνευματική τύφλωση. Με άλλα λόγια, πολλά θρησκεία σήμερα είναι μέσα στη τύφλωση επειδή δεν έχω αποκάλυψη και δεν ζητώ αποκάλυψη από προσπαθούμε ιδεολογία του να σκέφτονται και να καταλάβουν ποιο ήταν αυτό το Ισού, ποιο ήταν αυτό που έκαμε ταύμα, τότε αποκάλεσα του προφήτη. Και άλλη επίση θρησκεία, κάθε ένα με το δικό του ιδεολογία, η άλλη την αποκαλεί η του χριστιαν... Δηλαδή κάθε ένα με το δικό του τρόπο, ιδέα, κόρη αποκάλυψη από το Θεό, γι' αυτό βγάζουν διαφορετικέ συμπέρασμα όμω. Τα αναγνωρίζει όμω ίσω θα είναι αργά μια μέρα μετά το τάνατο, επειδή ο Ισού Χριστό είναι που τα κάτεσε στο τρόνο τη Κυριακία του, επειδή αυτό είναι ο κύριο, όπω λέει το Ευαγγέλιο εδώ. Αλλά κανεί δεν μπορεί να το αναγνωρίζει ότι είναι κύριο εκτό αν το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει. Αλλά το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει στην καρδιά που είναι πρότιμη. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται σήμερα με σκοπό ο Άγιο Πνεύμα να αποκαλύπτει το Ιησού, δηλαδή ο ίδιο τον εαυτό του, να αποκαλύψει τον εαυτό του με μορφή άνθρωπο, όπω είτε στο όνομα Ιησού, ότι αυτό είναι κύριο. όσε όλοι οι άνθρωποι να έρχονται στη πίστη σε αυτό, επειδή όνομα Ιησού είναι όνομα που ο Θεό επέλεξε, να φανερώνει τον εαυτό του σαν άνθρωπο και επίσης είναι ο όνομα που ο ίδιο επέλεξε ο Θεό για να σώζεται όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι να έχουν εσύ πίστη σε αυτό. Αλλά αν κάποιο δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησού είναι ο Κύριος, τότε είναι μακριά από τη σωτηρία. Πρέπει να έρθει μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστό, πίστη σου Ιησού Χριστό. Επίσης, οι Εβραίοι, οι Εβραίοι είναι ο λαό που ο ίδιο ο Θεό που έγινε άνθρωπο Ιησού Χριστό που τον έκλεξε και τον έντοκε αυτή την γη. Αλλά μέχρι σήμερα οι Εβραίοι που δεν έχουν ακόμα αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα δεν αναγνωρίζει ότι ο Ιησού είναι κύριο. Τον αποκαλεί γιο του Νταβίτου που συνήθω επειδή το θεωρούσε ότι γεννήθηκε σαν άνθρωπο από τη μητέρα Παρτένα και ο αραβωνιαστικό μητέ, τη μητέρα του αποκαλούντα Ιωσήφ. Και τότε από εκεί το ανόριζα και γεννιέ και γεννιέ εκείνο που δεν έχω αποκάλυψει ακόμα μέχρι σήμερα τον αποκαλού Υιό του Δαβίτ. Όμω αυτοί οι άνθρωποι είναι μακριά από τη σωτηρία παρόλο ότι είναι ο ίδιο με τη μορφή του, με το πρόσωπο του Πατέρα Θεού που του έδωκε η γη. Αλλά αν δεν έρθουν αυτοί στο όνομα του Ιησού Χρισού, αν δεν έρθουν σε πίστη στο όνομα που ο ίδιο Θεό αποφάσισε όλοι οι άνθρωποι να σώζονται Ιησού Χρισού δεν τα σώζονται. Κρυάζε όλοι οι άνθρωποι να έχουν το σώμα του Ιησού. Παρά ότι είναι ο ίδιο που παρουσιάζει και σε μορφίζει πατέρα Θεού στην προτιδιατική, αλλά τη στιγμή που αποφάσιζει ο ίδιο με τη κυριακή αυτού, ότι όλοι οι άνθρωποι να στο όνομα του Ιησού Χρισού, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν και οι Εβραίοι και όλοι. ότι είναι ο ίδιο αλλά αυτή Επίσης όλη η θρησκεία παιδιών δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα ότι ο Ιησούς είναι Κύριος επίσης, κρυά σου αποκάλυψη να έχονται. Ένα Θεός είναι, ένα Κύριος είναι και είναι πνεύμα από τη φύση. Αυτός είναι που ενσαρκώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται με σκοπό να αγγικτούει η καρδιά του άνθρωπους από διαφορετική θρησκεία. Γι' αυτό αν παρατηρείτε υπάρχουν άλλοι κόρες, που όταν το Ευαγγέλιο κηρύτεται υπάρχει γεμάτοι γεμάτια άνθρωποι γύρω από διαφορετική θρησκεία που πραγματικά δίνουν ακρόαση και υπάρχει άνθρωποι επίση από διαφορετική θρησκεία επίσης που αγγίζονται και λαμβάνονται αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα ότι ο Ιησούς είναι Κύριο και έρχονται σε πίστη από μουσουλμάνε, βουδιστέ, Ινδιάνο, επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τυφλοί τίφ, πνευματικά. Δηλαδή ζούμε ιδεολογία. Η πίστη του βασίζεται σε ιδεολογία και όχι στην αποκάλυψη. Αλλά κόρη στην αποκάλυψη, κάθε πίστη που έχει άνθρωποι είναι μόνο μάταια πίστη. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο λέει ο μόνο δρόμο τη σωτηρία είναι ο Ιησού Χριστό με έννοια ότι... Ο μόνο δρόμο που είναι αληθινή πίστη είναι μόνο Όλα τα άλλα δρόμο Puy andropi. Έκου, δηλαδή με ιδεολογία του, με τη θρησκεία του, χωρί αποκάλυψη να γνωρίζει ότι ο Ισού είναι κύριο, περπατούσε λάθο δρόμο. Μόνο ένα είναι ο δρόμο αληθινό, είναι κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα που τα φέρει τον άνθρωπο στο Ισού Χριστό. Να έχει πίστη στο Ισού Χριστό. Αληθινή πίστη, επειδή αυτό είναι ο Θεό που εσαρκώθηκε, αλλά κανένα δεν μπορεί να τα γνωρίζει ότι είναι κύριο, με έννοια ότι είναι Κυριακό, χωρί αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που εννοεί το Ευαγγέλιο εδώ, γι' αυτό πολλοί άνθρωποι παραμείνουν τυφλοί σήμερα και δεν ανανορίζει ότι ο Ιησούς είναι Κύριο. Γι' αυτό υπάρχει επίσης πολλοί άνθρωποι από άλλη θρησκεία και επίσης από θρησκεία που αποκαλούνται χριστιανισμό, πολλές φορές μιλούν τα πράγματα που δεν πρέπει να μιλήσουν, όπως άλλοι λένε «Ναι, εγώ τα σέβομαι όλη τη θρησκεία», όλη η θρησκεία έχει δικό του πίστη. Κοίταξε, σεβόμαστε του άνθρωπου. Ναι, ο Θεό λέει να σεβόμαστε του άνθρωπου, να σεβόμαστε την ελεύθερη βούληση του. Αλλά όταν του αγαπούμε, οφείλουμε να του λέμε την αλήθεια. Οφείλουμε να του κηρύττουμε την αλήθεια. Εκτό αν κάποιο δεν ανανορίζει ακόμα, δεν είναι και αποκάλυψη πραγματικά για να μπορεί να κηρύττει. Αλλά όταν κάποιο έχει ήδη αποκάλυψη και αναγνωρίζει την αλήθεια και βλέπει κάποιο που είναι τυφλό πνευματικά, με την αγάπη πρέπει να το φανερώνει πρέπει να το κηρύξει στην αλήθεια, εκτό αν τον απορρίπτει εκείνη. Επειδή έχει ελεύθερη βούληση να δεχτεί ή να το απορρίπτει. Αλλά το να λέει ότι να σέβεται το λάθο που έχει κάποιο, αφού κάποιο αναγνωρίζει την αλήθεια στα μάτια του Θεού, αυτό είναι εγωισμό. Δηλαδή δεν είναι αγάπη. Κάποιο να ξέρει την αλήθεια και να βλέπει κάποιο άλλο να είναι τύφλο, χωρί να του λέει, τότε αυτό δεν είναι αγάπη στα μάτια του Θεού, είναι εγωισμό. Επειδή δεν θέλει προβλήματα, ή πως φοβάται αντίδραση. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε με αγάπη να φανερώνουμε την αλήθεια του άνθρωπου που είναι τυφλή πνευματικά, δηλαδή από διαφορετική θρησκεία, ιδεολογία, για αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται, επειδή αυτοί οι άνθρωποι κρυάσουν σωτηρία αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Ιησού είναι κύριο. Όταν κηρύττει το Ευαγγέλιο και η χαρδιά του είναι πρότιμη, η αποκάλυψη του Άγιο Πνεύματά τα έτου αυτού, τα έτου η καρδιά του και η κατανόηση του ανοίγου και τα γνωρίζει ότι ο Ιησού Κριστό είναι κύριο, κυρία Κοτεό και τα ομολογήσω και αυτή είναι σωτηρία για αυτού του άνθρωπου, επειδή ο Θεό να σώζει όλοι αυτοί άνθρωποι, παρόλο ότι δεν το ανανορίζει επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαφορετική θρησκεία που αποκαλεί το Ιησού προφήτη ή το οποιοδήποτε που θέλει είναι με άγνοια, δεν το ανανορίζει αλλά ο Θεός με το έλεο του θέλει να το σώζει αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται με αυτό το σκοπό Ώστε αυτοί οι άνθρωποι αν ανοίγουν την καρδιά του, ο Αποκάλυψτος του Άγιο Πνεύμα τα φανερώνει ότι ο Ιησού είναι Κύριο, ότι είναι ο Κύριο Κυριακό επειδή δεν υπάρχει άλλο δρόμο σωτηρία. Το μόνο δρόμο σωτηρία είναι να πιστεύουν οποιοδήποτε άνθρωπο που έχει πνοή το Ιησού Χριστό. Δηλαδή μια είναι αληθινή πίστη επειδή ένα είναι ο Θεός, και που είναι πνεύμα και το πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός με αόρατο μορφή που είναι ζωντανό Θεό που αποκαλύπτεται. Αλλά όταν έγινε άνθρωπο πήρε μορφή άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό. Για αυτό τη στιγμή που έγινε άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό ήταν ακατανόητο τους άνθρωπο να πιστεύουν Γι' αυτό κρυάζε κάθε ένα αποκάλυψη από το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή αποκάλυψη από τον εαυτό του. Με μορφή αόρατο, στον άνθρωπο για να γνωρίζει ότι αυτό το Ισού που φαίνεται άνθρωπο είναι κύριο και κυρίακο. Αυτό είναι που κρυάζε κάθε άνθρωπο. Και εξαιτία αυτού, πολλοί από το Ισραήλ δεν αναγνωρίζα το Ισού από τότε και το σταύρωσα, δηλαδή τον παρέδωσε για να σταυρωθεί και με τη τέληση του παραδείγματο παραδέχτηκε και παρέδωσε τον εαυτό του επίση, επειδή δεν το αναγνώριζα επίση, δηλαδή με άγνοια, επειδή δεν ζητούσα αποκάλυψη. Και πολλοί άνθρωποι επίση από διαφορετική θρησκεία του κόσμου το ίδιο Συνεχίζω με το ίδιο τύφλωση, αλλά ευκαιρία υπάρχει πριν γίνω αργά, αν επιστρέφει, αν λάβει αποκάλυψη, όταν ανοίγω την καρδιά του, να έτου τη σωτηρία. Αυτό το Ευαγγέλιο κηρύτεται επειδή τόσο αγαπούμε, αν, όταν έχουμε ευκαιρία, θα τους λέμε την αλήθεια, αλλά έχω επιλογή εκείνη. Αν δεκτού, το Άγιο Πνεύμα τα του δόκια αποκάλυψη. Αλλά δεν δεκτού, είναι επίση η ελεύθερη βούληση του, θα να αφήσουμε, αλλά Τους του αγαπούμε πάντοτε, επειδή ο Θεό πάντοτε αγαπάει και δίνει ευκαιρία μέχρι την τελευταία στιγμή. Για σήμερα σα αφήνω εδώ, η χάρη του κύριου Ισού μαζί με όλοι σα.